Ελευθερία είναι κάτι πιο πολύ και από το ίδιο το ψωμί, έτσι. Τότε μπορεί να το καταλάβει, όταν τη στερείται. Όπως μπορεί να καταλάβει και γιατί αυτό που φωνάζουν και σήμερα τα παιδιά, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, το Πολυτεχνείο δεν τελειώσει το 1973, τότε θα καταλάβει το Πολυτεχνείο δεν έγινε το 1973 και τελειώσαμε, σαν μια εξέγερση, έκφραση της νεολαίας που ξέπινε και την τροπή των γονιών μας που για 7 χρόνια, γι' αυτό φωνάζαμε, 6 χρόνια είναι πολλά, δεν θα γίνουν 7, που παθητικά ή όχι είχαν δεχτεί αυτή τη χούντα. Αυτό πήγε κόντρα λοιπόν στο κλίμα που πήγε να δημιουργηθεί. Έγινε αυθόρμητα, ναι, η συγκέντρωση των φοιτητών από όλες τις σχολές στο Πολυτεχνείο. Μάλιστα θυμάμαι τον Γαβρίλο να λέει, τι καθόμαστε εδώ στην νομική, έχουν συγκεντρώσει στο Πολυτεχνείο και θα αποφασίσουμε για κατάληψη ή όχι. Φανταστείτε ότι εκείνο τον καιρό η Χούντα αναγκάστηκε να μας απελευθερώσει, δηλαδή μας άφησε να φύγουμε από το στρατό για να συνεχίσουμε τις σπουδές μας και η καλύτερη υποδοχή που δεχτήκαμε ήταν να μας περιμένουν οι φοιτητές στο Πολυτεχνείο. Πραγματικά ήταν συγκινητικό, διότι το να είσαι 9 μήνες ξεκομμένος, αλλά αυτό που είχε γίνει, είχε πιάσει ο σπόρος, είχε πιάσει έδαφος καλό. Έτσι μπήκαμε στο Πολυτεχνείο, αλλά εδώ όμως, επειδή θεωρούν ότι κάναν μια στροφή συμπατησιών και μπήκαν μέσα, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ήμασταν 3-4 χιλιάδες στην αρχή, άντε γίναμε 5. Ο κόσμος μας κοίταγε με ένα μάτι, σου λένε τι θέλουν αυτοί στο κέντρο της Αθήνας, τι φωνάζουν. Και σιγά σιγά όμως αρχίζει μια αυτοοργάνωση σε τέτοιο βαθμό που εκεί φάνηκε ο χαρακτήρας του κάθε παιδιού και έβρισκε το ρόλο του ο καθένας. Είτε στα συνθήματα ήταν αυθόρμητα, είτε στο να μαζέψει λεφτά απ' έξω, είτε να τρόφιμα να φέρει μέσα, είτε να κάθεται στις πόρτες και να κάνουμε τον έλεγχοντε, διότι οι χαφιέδες κυκλοφορούσανε. Ήδη τα είχαμε βάλει με τους διορισμένους της Χούντας που ήταν συμφοιητές μας, τα καθήκια δηλαδή, τα φασιστόμουντρα. Ήδη τα είχαμε βάλει με το σπουδαστικό της ασφάλειας που φορούσαν σαν και εμάς τα ρούχα και ήταν διπλανοί μας. Άρα είχαμε πλήρη επίγνωση αυτού που κάναμε, αλλά δεν είχαμε επίγνωση της ιστορικότητας. Μην πούμε τώρα ότι γράφαμε ιστορία. Αγνοούσαμε μεν ότι αυτό που κάναμε ότι είναι πολύ σημαντικό, είχαμε επίγνωση, αλλά ότι γράφεται ιστορία και πραγματικά έγινε μια κόκκινη γραμμή που χωρίζει το πριν και το μετά, αυτή η εξέγερση είναι αλήθεια. Ο κόσμος που κατέβηκε γύρω μας, έγινε η ασπίδα προστασίας, αυτά δεν γίνονται εύκολα. Δεν έχουν ξαναγίνει καταλήψεις. Έχω πάει, έχω μαλώσει με τα νέα παιδιά. Αυτά νομίζουν ότι είναι για πλάκα τώρα να κάνεις μια κατάληψη, ακόμα και στα σχολεία. Γιατί πηγαίνω και μιλάω με τα παιδιά τα ίδια. Αλλά το πρότυπό τους είναι, το όνειρό τους είναι αυτή η εξέγερση. Χωρίς να γνωρίζουν την αυτοοργάνωση, ότι δεν κάναμε κατάληψη και την κοπανίσαμε. Δεν κάναμε κατάληψη για να καθόμαστε μέσα και να φωνάζουμε. Κάναμε μια κατάληψη που έχει να κάνει με την άμεση δημοκρατία, θα μπορούσα να την πω, μια μεγάλη κομμούνα. Στο Πολυτεχνείο λοιπόν, οι αντιθέσεις μας υπήρξαν. Και ήταν και χοντρές, πλακωνόμασταν και στα λόγια, αλλά παίξαμε και μπουνιές. Το ξέρει πολύ καλά ο φίλος μου ο Διονύσης, ο Μαυρογέννης. Μην νομίζετε ότι ήμασταν τόσο προχωρημένοι, αλλά φαίνεται ότι κάναμε, έβγαινε από αυτή την πραγματικότητα, από αυτή την ανάγκη να εξεγερθούμε, γιατί όπως το δικαίωμα στο δικαίωμα είναι δικαίωμά μας, το δικαίωμα όμως στην ελευθερία, στην ανεξαρτησία, να μην είμαστε κάτω από την πότα, όχι της Χούντας μόρα. Τι ήταν η Χούντα, τίποτα, ένα όργανο ήταν. Των Αμερικανών, γι' αυτό λέγαμε έξω εμπειραλισμός, του ΝΑΤΟ, γι' αυτό υπάρχουν τα συνθήματα στους στίχους. Εκείνο τον καιρό πραγματικά υπήρχε ένα κλίμα παγκόσμιο. Ενάντια στον πόλεμο, που σήμερα έχουμε πολέμους κάθε μέρα και είναι σαν να μην γίνεται τίποτα, έτσι. Ακόμα και στην Αμερική που είναι η μήτρα του καπιταλισμού, όλη η δεκαετία του 60 και ενάντια στο Βιετνάμ ήταν ενάντια στον πόλεμο. Και το ροκ τραγούδι, το γούστο τότε, ακόμα και
το φράουλε σχέμα στα πανεπιστήμια που τα είχαν καταλάβει στον Μπερκλέι. Δηλαδή αυτά τα συνθήματα, τα τραγούδια. Ο Μάης το 68 που υπήρχε πριν, όλα αυτά είναι δυνατόν να μην παίζανε ρόλο. Δεν πάνε να υπήρχε λογοκρισία. Πράγματι, οι εφημερίδες εδώ και ό,τι λέγανε, τα λέγανε και αντεστραμμένα. Φτάσαμε να διαβάζουμε πίσω από αυτά που λένε. Ή να βλέπουμε τις εικόνες στο Μάιο του 68, λέει τι κάνανε οι φοιτητές, οι τρομοκράτες, οι αναρχικοί. Και δείχναν την αρνητική σκοπιά. Ο λόγος δηλαδή είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν μπορώ να μην το πω ότι αποκτήσαμε δική μας φωνή, δικό μας λόγο. Το ραδιόφωνο έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Έσπασε τη μοναξιά μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Ακουστήκαμε σε όλη την Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ο λόγος λοιπόν ήταν δικός μας. Δεν τον ακούσαμε από κανέναν άλλον, δεν μας τον υπαγόρευσε κανείς. Λέω και για τους πολιτικούς έτσι, γιατί τους ξεπεράσαμε σε μεγάλο βαθμό με αυτό που κάναμε. Και αποκτήσαμε τη δική μας φωνή. Και όταν λένε για τη δική μου ή της Μαρίας ή του Λάμπρου, είναι η φωνή των εξεγερμένων. Δεν ήταν τι έλεγα εγώ. Αν και μπορώ να πω ότι από ένα σημείο και πέρα ήταν τόσο έκρηκτα τα πράγματα που ο λόγος, ο προφορικός, υπερκάλυπτε αυτά που γράφαμε πριν για τον καπιταλισμό, για τι θα κάνει η χώρα μας, για την γεωργία. Λέγαμε και σοβαρά πράγματα την Παρασκευή, το μεσημέρι, την Πέμπτη, αλλά αυτή η έκρηξη, η εξέγερση ήταν και σωματική. Άρα επόμενο ήταν να περάσει και στη φωνή και στο λόγο. Βλέπω ότι το Πολυτεχνείο θα υπάρχει και μπορώ να πω με συγκίνηση θα υπάρχει σε όλα τα παιδιά που θα έρθουν μετά από χρόνια και πολλά χρόνια, έτσι. Όχι τώρα που 50 χρόνια έχουν περάσει που είναι φρέσκα τα πράγματα, ζούμε ακόμα. Άλλοι είναι παππούδες, άλλοι είναι πατεράδες. Αλλά την ανάγκη που έχουν τα παιδιά για κάτι που θα τα δικαιώνει για να κάνουν τα δικά τους πολυτεχνία, που θα ξεπερνάνε αυτό που έγινε σε εμάς, να γίνει όλη η Ελλάδα ένα πολυτεχνείο, που το πιστεύαμε, έτσι. Όταν φωνάζαμε εργάτες, αγρότες και φοιτητές, είχαν έρθει από ανάγκη οι αγρότες από τα Μέγαρα, αφού τους πέραν τα χωράφια και τους πέραν τις ελιές για να κάνουν τη ληστήρια. Και ήρθαν εκεί, γι' αυτό φωνάζαμε και αυτό το σύνθημα, που είναι και εύστοχο. Εργάτες, αγρότες και φοιτητές. Όπως ήρθαν και εργαζόμενοι που κάνανε κατάληψη κι αυτοί μέσα στο Πολυτεχνείο, κάνανε γενική συνέλευση, βγάλανε προκήρυξη δική τους. Αυτό αγνοείται. Μας ξεπερνούσανε, γιατί ήταν οι διανόμενοι εργάτες, γιατί τους γνώρισαν, με γνωρίσανε μετά και τότε. Αλλά βάλτε και τους μαθητές που την κοπανίσανε τα σχολεία. Μικρά παιδιά, 15-16. Και την κοπανίσανε και ήρθαν και κάνουν και αυτά γενική συνέλευση εκεί. Και έτσι όλοι η νεολαία της εποχής. Από το γυμνάσιο, το λύκειο, το πανεπιστήμιο, συν αυτό που θέλαμε, να μην υπερβάλλω, γιατί μακάρι να είχαν έρθει όλοι οι εργάτες, όλοι οι εργαζόμενοι, μακάρι να είχαν έρθει όλοι οι αγρότες, μακάρι να είχαν έρθει όλοι οι Αθηναίοι. 5 εκατομμύρια ήταν, έτσι. Καμιά 50-70 μαζευτήκανε. Δηλαδή μια εκτρή μειοψηφία, όπως και εμείς, 5.000 ήμασταν σε μια πλειοψηφία φοιτητών που ήταν 70.000 στην Αθήνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλοι που δεν ήρθανε ήταν αντίον μας. Εντάξει, θέλει και τόλμη η ελευθερία. Θα πω εδώ σε εσάς ότι το Φλεβάρι που σας έλεγα, που μας πιάσανε και μας δικάσανε στο πρώτο Πολυτεχνείο, εγώ κρύφτηκα γιατί τους ξέφυγα εδώ στο πιο κάτω στο μουσείο. Το Μάκη τον πιάσανε, το φίλο τον Παλαούρη, και τους 11, το Σάκη, όλους αυτούς και τον Μίτσο. Ένας και ένας φοιτητές. Και πάω, ποιο θράσος ήταν αυτό. Και στη σχολή μου και με συμφοιτητές μου στο Αρσάκιο που γινόταν η δίκη. Με κυνηγάγανε για να μου βουτήξουν και χώθηκα σε μια αίθουσα. Και βλέπω τους πολιτικούς, τον Κανελόπουλο, τον Παπασπύρου, τον Μαύρο, τον Ζήγδη,
αρχίζουν να με ρωτάνε τι θέλετε εσείς, εμείς τι θέλουμε. Να πέσει το σύστημα και να μην φτιάχνει εσάς, λέω, τους πολιτικούς που φτιάξατε τη Χούντα. Εσείς, λέω, κύριε Κανελόπουλε, δεν ήσασταν ο τελευταίος πρωθυπουργός? Ναι, παιδί μου, λέει. Και πιστεύατε ότι οι κομμουνιστές θα πάρουν με τα όπλα την εξουσία? Ναι, παιδί μου, λέει, έτσι μου λέγανε. Λέω, τότε δεν κάνατε για πρωθυπουργός. Αντί να τσατιστούνε, οπ, μαζευτήκανε λίγο. Και άρχισε η κουβέντα που με ρωτάγανε και άλλα πράγματα. Είχαν έρθει πράγματι για συμπαράσταση. Δεν τους είπα γιατί ήρθατε, κακώς ήρθατε. Καλά κάνανε. Για εμάς που δικαζόμασταν. Αλλά η συμπαράσταση αυτή είχε να κάνει και με το επικοινωνιακό παιχνίδι που πεζόταν και στο εξωτερικό. Διότι υπήρχαν οι σταθμοί που μιλάγανε για εμάς και κάνανε μεταδόσεις. Και ήρθανε για να πάρουν από εμάς, όχι εμείς να πάρουμε από αυτούς. Και όταν το είπα αυτό, έγινε αντικείμενο συζήτησης. Λοιπόν, πέρα από αυτά που έχουν βγει πολλά, έτσι, έχουν βγει πράγματα και έχουν γραφτεί για το βιβλίο και από ανθρώπους που δεν ήταν εκεί. Γιατί, το έχω ζήσει δηλαδή, γιατί αισθανθήκανε ότι οχ, θα έπρεπε να είμαι εκεί. Αυτό το έχω δει περισσότερο από τα παιδιά, τα μικρά, που η αθωότητά τους δηλαδή, που νοσταλγούν κάτι που δεν το ζήσανε, που σημαίνει σίγουρα θα προχωρήσουν από εκεί που δεν μπορέσαμε να φτάσουμε εμείς. Δεν γίνεται, αν είσαι νέος, να μην αισθάνεσαι αυτή την δύναμη, είτε του έρωτα, είτε της επανάστασης. Αυτά. Άρα, τι να πω εγώ στα παιδιά τώρα, αν δεν βρούνε τα δικά τους βήματα από μόνα τους. Αυτό που υπάρχει είναι σαν παρακαταθήκη, σαν μνήμη, αλλά και σαν ιστορία τώρα. Είναι και ένα σύμβολο, έτσι. Είναι μεγάλη υπόθεση το σύμβολο να λειτουργεί. Ακόμα και ο μύθος. Εμείς, θα πω, αυτή την ουτοπία την είδαμε να βρίσκει τον τόπο της στο Πολυτεχνείο. Και αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Το είδα με τα μάτια μου, πήγα να δω τι γίνεται, δεν είχε μπει το τάγκ. Και όταν βλέπω αυτή την εικόνα, δεν φεύγει από τα μάτια μου, ούτε μπορώ να την διηγηθώ. Μόνο λογοτεχνικά προσπάθησα ή προσπαθώ, είτε με την ποίηση, είτε με το γράψιμο, το μυστόρημα. Μα δεν μπορώ να ξεχάσω τον Κυριάκο, τον Γιώργο που κράταγε και τη σημαία. Που έχουν φύγει από τη ζωή. Ούτε τον τύπο που ήταν πάνω στο τάγκ με το περίστροφο έτσι και πριν λίγο ο Ντερτιλής είχε σκοτώσει ένα παλικάρι 19 χρονών, τον Μυρογιάννη, και να λέει στον οδηγό του, είδες τη σημάδι, ξέρω. Αυτά τα πράγματα τώρα, αν με ρωτήσουν, υπήρχανε στο μυαλό σας όταν κάνατε αυτή την εξέγερση? Ειλικρινά το λέω, σε εμάς που ήμασταν εκεί και στα περισσότερα παιδιά, αν δεν υπήρχε σαν γνώση και συνείδηση, υπήρχε σαν θέλω, σαν επιθυμία. Καταλαβαίνετε ότι ξεπεράσαμε και τους εαυτούς μας. Ακόμα και το σταθμό θέλανε να τον ελέγξουν γιατί ξέφυγε από τα φοιτητικά αιτήματα. Γιατί ακούγανε τη φωνή μου και λέει αμάν, αυτός λέει και για καπιταλισμό, λέει και για υπηρετισμό, λέει και για ΝΑΤΟ, λες και έπρεπε να περιοριστούμε 12 μήνες στο στρατό και δωρεάν τα βιβλία δηλαδή που μας τα πουλάγανε οι καθηγητές. Όχι, δεν ήταν ότι δεν ήταν και οι αιτήματά μας, αλλά εδώ πλέον ήρθαμε σε πλήρη σύγκρουση με το ίδιο το καθεστώς. Θέλανε να διαβάλουν για χρόνια το Πολυτεχνείο. Θέλανε να το καπελώσουν για χρόνια. Θέλουνε και θέλανε να μας διασπάσουν για χρόνια. Θέλουν να το μυθοποιήσουν και να το κάνουν κάτι που είναι άπιαστο. Πιστεύω ότι τους ενοχλεί και θα τους ενοχλεί στους αιώνες. Είναι σαν να είναι το δικό μας μεσολόγιο. Και εμείς να αισθανόμαστε ελεύθεροι, πολιορκημένοι. Μακριά από μένα οι συγκρίσεις, Θεέ μου.
Αλλά μην νομίζετε ότι δεν επηρεαζόμαστε από αυτή την ιστορία και από αυτά που έχουν γίνει σε αυτόν τον τόπο. Είτε έχουμε συνέστηση είτε συνείδηση πραγματική. Γιατί η ιστορία είναι μια αλυσίδα. Είναι μια κόκκινη κλωστή. Είναι η μνήμη που σημαίνει είναι και η ύπαρξή μας. Ουέ και αλίμονο. Αν δεν υπήρχε συνέχεια. Άρα με αυτή την έννοια μιλάω. Και αυτές οι δικές μας και αντιθέσεις, φυσιολογικότητες μου φαίνονται, φυσιολογικότατες μου φαίνονται για εκείνη την εποχή. Αυτό που δεν μου πήγαινε και δεν πήγαινε και στους άλλους ήταν ο τογματισμός, το παραπέτασμα που μπορούσαν να μας τον βάλουνε, νέα παιδιά ήμασταν. Και να πλακωνόμαστε και να χάσουμε και το σκοπό μας. Δεν το καταφέραν. Και εδώ στα Εξάρχεια ζω από το 68, έτσι. Έχω πλήρη γνώση τι γίνεται το Πολυτεχνείο από κάτω, το Πανεπιστήμιο από εκεί. Εδώ δίπλα μένω. Άρα βλέπω και τις αλλαγές και τις μεταλλάξεις που έχουν γίνει. Αλλά αυτό μένει εκεί. Αντιστέκεται από μόνο του. Δεν έχει ιδιοκτήτες. Είναι εκεί. Δείχνει τον δρόμο στα νέα παιδιά και για τη συνέχεια που οφείλουν, γιατί τα πράγματα είναι χειρότερα σχεδόν και από τότε. Δημοκρατία δηλαδή χωρίς ενεργούς πολίτες δεν λογίζεται. Άρα το Πολυτεχνείο είναι το αγκάθι. Αυτό που πάει να καθίσει στην πολυθρόνα και σε καρφώνει από κάτω. Δηλαδή όταν πιστεύεις έναν κόσμο και ο άλλος σου λέει δεν γίνεται ρε. Ό,τι και να κάνεις. Αναγκάστηκα στο ραδιόφωνο που έκανα εκπομπές χρόνια, έτσι, με το σύνθημα που είχα εκ των υστέρων, να λέω το εκ των υστέρων του σήμερα είναι το εκ των προτέρων του αύριο. Και να παίρνω τηλέφωνο και να μου λένε μα, ένα μα και μια επιφύλαξη. Τίποτα δεν γίνεται. Μάταια. Όταν ακούω τη λέξη μάταια, δεν μου άρεσε. Λέω αυτό είναι για τους χριστιανούς. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα. Μα το άντε σε έναν άλλο κόσμο να τα βρείτε. Είναι προτιμότερο να αγωνίζεται κανείς, ακόμα και μάταια, παρά να ζει μάταια.